Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Στο οικονομικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι σας γνωρίσαμε εξάλλου, πριν γίνετε βουλευτής και πριν γίνετε υπουργός. Και έτσι συνεχίζουμε για λίγο ακόμα βέβαια, γιατί κάποια ώρα και το τέλος και αυτής της περίοδου. Στα δύο τι θα επιλέγατε τελικά, πολιτικός? Ορίστε. Θα επιλέγατε πολιτικός ή πανεπιστημιακός? Κοιτάξτε τώρα το... Δύσκολο το ερώτημα. Το πολιτικός δεν είναι κάτι που το επιλέγεις και γίνεται. Ναι. Το πολιτικός εξαρτάται από ένα σωρό παράγοντες. Το πανεπιστημιακός περνάει περισσότερο από το χέρι σου. Έτσι. Με την έννοια ότι αν κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις, συνεχίζεις κανονικά. Το πολιτικός είναι χίλια κύματα. Έχει πολλούς παράγοντες μέσα. Έτσι, έχετε δίκιο. Θα ξεκινήσω λιγάκι από το ειδικό δικαστήριο από χθες, από την παραπομπή του Νίκου Παπά στο ειδικό δικαστήριο. Είδαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να καταφέρεται προσωπικά και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι ήταν μια διαδικασία που έτσι έπρεπε να γίνει τελικά? Κοιτάξτε τι γίνεται. Από τη στιγμή κατά την οποία μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της εμπλοκής της δικαιοσύνης, εκείνο το οποίο συνεχίζεται να λέμε είναι ότι ας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για να δούμε τελικά τι θα βγει από όλη την ιστορία. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, ξέρετε, ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος κρίνει, ο κόσμος μπορεί να διακρίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία συχνά εμείς πιστεύουμε ότι δεν τα βλέπει, και από εκεί και πέρα ας συνεχίσει όλη αυτή η διαδικασία όπως συνεχίζει και θα δούμε τελικά που θα φτάσει και τι θα βγει και τι θα προκύψει. Παρά το γεγονός ότι η αίσθηση πολύ κόσμου είναι ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάτι ιδιαίτερο το οποίο θα προκαλέσει κάποια προβλήματα ή κάποιους τριγμούς. Θα δούμε πώς θα το απαντήσει αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο, επειδή είδα μια διαφοροποίηση δική σας, ένα μακροσκελέστατο κείμενο που γράψατε και είπατε ότι τελικά επί της ουσίας οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικές, έτσι. Θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα διαφορετικό μοντέλο, αν θέλετε, για να προσεγγίσετε τον κόσμο. Γιατί ακούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν δίνουν σημασία στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια μέτρηση της στιγμής. Λοιπόν, ωστόσο δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις προβάδισμα στην κυβέρνηση. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα έπρεπε να ακολουθηθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση ώστε να πάμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, να πάτε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα? Προσέξτε, ένα πρόγραμμα έχει αυτό το οποίο επιδιώκει κάθε κόμμα να δώσει. Δηλαδή επιδιώκει να δώσει ένα τι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γραφεί. Αυτό μπορεί να το γράψει οποιοδήποτε, μπορώ να σας πω, για το τι πρέπει να γίνει. Το ζητούμενο είναι το πώς πρέπει να γίνει. Ναι. Το ότι προτείνεται. Το πρόγραμμα προτείνει σε αρκετά σημεία το πώς πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως πρέπει το πώς να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και να δίνει πολλές σαφείς λύσεις σε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την οικονομία, με την παιδεία, με το μεταναστευτικό ή με οτιδήποτε άλλο. Το πρόγραμμά μας, παρά το γεγονός ότι σαφώς είναι πολύ διαφορετικό από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, καταρχάς χρειάζεται στο πώς πρέπει να γίνει μια πολύ περισσότερη επεξεργασία πολλών θέσεων που γίνονται, έτσι ώστε να νιώσει ο πολίτης ότι υπάρχει μια ενδυνάμει κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο ακούστηκε και στην Αθήνα. Άρα να σας διακόψω λίγο εδώ. Άρα το πρόγραμμα, για παράδειγμα, έτσι όπως έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, έχει κενά. Έχει κενά με την έννοια ότι το πώς πρέπει να γίνει σε πολλούς χώρους δεν δίνεται με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε
να δημιουργεί την αίσθηση ότι πράγματι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μάλιστα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο ακούστηκε και στην Αθήνα στη συνδιάσκεψη που γίνεται τις προάλλες, mm-hmm. είναι το εξής, ότι πάντοτε υπάρχει σε κάθε πρόγραμμα μία ομάδα η οποία αναλαμβάνει το συντονισμό όλης αυτής της δουλειάς με σκοπό την δημιουργία ενός κειμένου που είναι το πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα πρέπει να έχει, όπως έτσι λέμε, ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά της, ναι. και να μπορεί να παίρνει ιδέες από παντού, έτσι ώστε να εμπλουτίζει το πρόγραμμα. Mm-hmm. Και να δίνει κάποιες λύσεις οι οποίες προτείνονται από ομάδες εργασίας, από επιστήμονες, από οτιδήποτε, από οποιοδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δει κάποιος το σχέδιο του προγράμματος που δόθηκε τον Φεβρουάριο με αυτό το, ας πούμε, το τελικό κείμενο, το οποίο πάλι μπορεί να αλλάξει, ναι. Που δόθηκε πρόσφατα, δεν βλέπουμε να υπάρχουν θεαματικές αλλαγές σε πάρα πολλά θέματα. Mm-hmm. Με συνέπεια να δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτό που αρχικά προτάθηκε, αυτό σε τελική ανάλυση δόθηκε και δεν έλαβε η συγκεκριμένη ομάδα υπόψη ένα σωρό παρατηρήσεις, ιδέες, απόψεις οι οποίες ακούστηκαν από ομάδες εργασίας, από mm-hmm. επιστήμονες ή όπως σας είπα και προηγουμένως, οποιοςδήποτε άλλο. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Μάρθα, πραγματικά? Γιατί ξέρετε τι, και εγώ με τον Βαγγέλη τον Μωυσίδα το συζητάμε πάρα πολλές φορές και λέμε ότι ενώ υπάρχει πεδίο για να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει κριτική και να είναι γόνιμη κριτική συνήθως, αστοχεί, δηλαδή ο στόχος είναι ευθεία μπροστά, είναι τεράστιος μεγάλος και φεύγει και πηγαίνει και χτυπάει στη γωνία. Ναι, τώρα αυτό που λέτε έχει σχέση με την κριτική η οποία ασκείται απέναντι στην κυβέρνηση και σε ό,τι προτείνει η κυβέρνηση. Αυτό δεν σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα. Ναι. Το πρόγραμμα είναι ένας χώρος όπου βλέπεις καθαρά τον χαρακτήρα του οποιοδήποτε κόμματος. Ναι. Εκεί ασκείται σαφώς και κάποια κριτική σε κάποια κυβερνητικά μέτρα, αλλά η ουσία του προγράμματος δεν είναι η κριτική, η ουσία του προγράμματος είναι οι θέσεις. Mm-hmm. Οι θέσεις οι οποίες δίνονται από οποιοδήποτε κόμμα. Η κριτική είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τη Βουλή, έχει σχέση με την καθημερινότητα και σαφώς και τα στοιχεία της κριτικής αναδεικνύουν και κάποιες θέσεις οι οποίες δίνονται. Mm-hmm. Τώρα εδώ είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θέτει πολλοί κόσμοι με την έννοια ότι δεν νιώθει πολλοί κόσμος ότι γίνεται μια τέτοια κριτική η οποία να αναδείξει και ένα διαφορετικό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται σε τελική ανάλυση και στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το συζητάτε δηλαδή? Κοιτάξτε, όλα συζητώνται, ναι. γιατί αν δεν αν αφήνουμε πράγματα να φεύγουν, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φύγει και το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό είναι βέβαια ένα θέμα το οποίο βλέπουμε. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο ας αναφερθούμε λίγο στις δημοσκοπήσεις που είπατε, ναι. Είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση μπορεί να φαίνεται ότι είναι πρώτη, έχει χάσει εδώ πολύ έδαφος, mm-hmm. αλλά δεν το έχει κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το οποίο προβληματίζει. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο χρόνος να γίνουν πάρα πολλές βελτιώσεις στο πρόγραμμα, έτσι ώστε και το πρόγραμμα να προκαλέσει το ενδιαφέρον, το πολύ ενδιαφέρον του κόσμου, να ενθουσιάσει, αν θέλετε, μία μερίδα κόσμου και να πει ότι εδώ κάτι γίνεται. Ένα στοιχείο κριτικής είναι ότι ένα πρόγραμμα πρέπει να μάθει να συγκρούεται. Πρέπει να μάθει να συγκρούεται με τα δεδομένα, με την καθιστική ατάξη, πρέπει με αντιλήψεις mm-hmm. οι οποίες είναι δεδομένες και συχνά φοβάται να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να υπάρχουν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Ναι. Οπότε ο φόβος δεν πρέπει να υπάρχει σε ένα πρόγραμμα. Ναι, εδώ βέβαια υπάρχει και το πολιτικό κόστος, κύριε Μάρθα. Εδώ υπάρχει το πολιτικό κόστος, αλλά υπάρχει και το πολιτικό όφελος. Μην βλέπουμε μόνο το πολιτικό κόστος. Ναι. Είναι
το συμπλήν πρέπει να βλέπουμε. Mm-hmm. Γιατί συχνά φοβόμαστε κάτι και λέμε εδώ θα έχει ένα πολιτικό κόστος, αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν μετράμε σωστά το πολιτικό όφελος. Σωστά. Σε αυτό έχετε δίκιο και αυτό ισχύει και για την κυβέρνηση βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, γιατί ναι, έχουμε ναι, δει για, να για, κάνει... Για οποιονδήποτε ασχολείται με την πολιτική μπορώ να σας πω. Έτσι, ακριβώς. Το καθαρό αποτέλεσμα πρέπει να βλέπουμε και όχι τίποτα άλλο. Ναι. Άρα δηλαδή αντιλαμβάναμε ότι σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως διαμορφώνεται δεν εμπνέει, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός, γιατί λένε ξαφνικά για τη μικρομεσαία τάξη και σας ρωτώ για τη μικρομεσαία τάξη γιατί είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται και έχετε ασχοληθεί και με παλιότερα μου πατέ με το εμπόριο, άρα μιλάμε για τη μικρομεσαία τάξη. Δραστηριοποιήστε εκ νέου και εσείς και η οικογένειά σας. Ναι, αλλά η μεσαία τάξη λέει: εμείς παιδιά υπερφορολογηθήκαμε. Γιατί να σας πιστέψουμε τώρα? Ναι, είδαμε στις προγραμματικές θέσεις 800 ευρώ κατώτατος μισθός με 35 ώρες. Θέλουμε λιγάκι να δούμε αν όλα αυτά είναι εφικτά. Γιατί καλό είναι να τα λέμε, αλλά ο κόσμος λέει: καθίστε ρε παιδιά. Καλά μας τα λέγατε και πριν γίνετε κυβέρνηση και όταν γίνετε δεν ακολουθήθηκαν. Γιατί δεν πρέπει να εμπνεύσω εμπιστοσύνη? Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό που είναι μια σωστή θέση, με ποια έννοια ότι. Για να κρατήσεις τον κόσμο σε αυτήν τη χώρα πρέπει κάποια ώρα να κάνεις πράγματα τα οποία θα μείνει ο κόσμος σε αυτήν τη χώρα. Ναι. Ναι, ας πούμε να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Με όλο το εργασιακό πλαίσιο το οποίο αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία θα δείτε ότι η έξοδος των Ελλήνων μπορεί να πάρει μια πολύ μεγαλύτερη έκταση. Γιατί όταν είσαι σε μια ενιαία αγορά και δίπλα σου υπάρχουν δελεαστικότερες λύσεις, δελεαστικότεροι όροι απασχόλησης, βλέπεις κάπου και την τσέπη σου, βλέπεις και το πορτοφόλι σου, βλέπεις και τον εαυτό σου. Μην κάθεσαι να παιδεύεσαι σε μια χώρα όπου σε τελική ανάλυση προτείνονται, και μπορώ να σας πω και τριτοκοσμικού χαρακτήρα, λύσεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων. Βέβαια το πρόγραμμα δεν είναι μόνο τα εργασιακά και δεν είναι μόνο τα συνταξιοδοτικά. Ένα λάθος που κάνει και η κυβέρνηση και που σε μικρότερη κλίμακα βέβαια το κάνει η αντιπολίτευση είναι η πράσινη οικονομία. Έχουμε την αίσθηση συχνά ότι οικοδομώντας όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο υπόσχει η πράσινη οικονομία και είναι αν θέλετε και κεντρικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο αυτό το πλαίσιο θα σωθεί η χώρα. Αυτό είναι λάθος στην χώρα. Και υπάρχουν μελέτες ξένων πανεπιστημίων οι οποίες σε τελική ανάλυση διαθέστηκαν λίγο με το πρόγραμμα ανάκαμψης που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εδώ και αρκετά χρόνια. Παρουσιάζει ένα επενδυτικό κενό ο οποίο είναι της τάξης άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, φανταστείτε, υπάρχει ένας μέσος όρος και υπάρχει ένα κενό το οποίο παρουσιάζει ένας μέσος όρος κοινοτικός και υπάρχει ένα κενό το οποίο παρουσιάζει η χώρα στις εταιρικές επενδύσεις. Λοιπόν, τα 100 δις δεν καλύπτονται μέσα από την πράσινη ανάπτυξη. Όπου βέβαια ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης συνδέεται με εισαγωγές. Και εδώ στο πρόγραμμά μας δίνουμε αν θέλετε και ένα προσανατολισμό και λέμε ότι πρέπει αυτός εδώ ο εξοπλισμός να αρχίσει να παράγεται στη χώρα αντί να εισάγεται από τη Δανία, από τη Γερμανία, από οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή τα μισά χρήματα του σχεδίου το οποίο έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία θα φύγουν στο εξωτερικό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, επειδή χθες είχαμε εδώ τον κύριο, φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά τον κύριο Χάρη Παπαπανάγο, συνάδελφό σας, το γνωρίζετε, και μιλήσαμε για τα λεφτά που θα έρθουν από το ECOFIN, που εγκρίθηκε το πρόγραμμα της Ελλάδος μεταξύ άλλων 11 χώρων. Λοιπόν, εμφανίστηκε αισιόδοξος. Είπε ότι μπορούμε να δούμε ακόμα και ανάπτυξη σε βάθος διετίας, τριετίας, μέχρι και 5%. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει. Δεν αρκεί, αλλά ερχόμαστε από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ξέρετε, δεν αρκεί να σας πω γιατί. Δεν αρκεί γιατί έχει ένα τέτοιο προσανατολισμό το πρόγραμμα το οποίο και αν δώσει το 5%. Δηλαδή αν προσέξετε στο πρόγραμμα θα δείτε ότι η βιομηχανία που είναι η αχίλλεσος πτέρυγα της ελληνικής οικονομίας δεν κατέχει τη θέση αυτή που πρέπει να έχει. Δίνονται χρήματα για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά ενώ έπρεπε να υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας κατά κύριο λόγο, αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
Δεν μου λέτε λίγο, μια και μιλήσαμε. Ναι. Από τα 32 δις γίνεται ένα πολύ μικρό ποσοστή βιομηχανία. Και από εκεί και πέρα γίνεται και για τον πολιτισμό, για τη διαφορετικότητα και οτιδήποτε άλλο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, ναι, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Θα μου πείτε, όλα πρέπει να γίνουν. Ναι. Σαφώς και όλα πρέπει να γίνουν. Ναι, αλλά πρέπει κάποιο να μπουν κάποιες προτεραιότητες για το τι πρέπει να γίνει πρώτο και τι πρέπει να γίνει δεύτερο και τι πρέπει να γίνει τρίτο. Όταν πονάς κάπου, δίνεις έμφαση σε αυτό που πονάς. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πάλι σε αυτό το πρόγραμμα ένα τεράστιο ποσό να δίνεται πάλι στο δημόσιο τομέα. Ο οποίος εξυγχρονίζεται και έχει έναν ατελείωτο εξυγχρονισμό. Χρειάζεται όμως, κύριε Μάρθα, έτσι. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Λόγω του κορονοϊού έχουν γίνει άλματα όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση, ναι. Και αυτό φαντάζομαι το αναγνωρίζετε στην κυβέρνηση. Ναι, σαφώς έχουν γίνει άλματα και μπορώ να σας πω σε ό,τι αφορά τα άλματα, η ψηφιακή δομή της ελληνικής οικονομίας ήταν ένα μοσαϊκό, με την έννοια ότι είχαν δοθεί πάρα πολλά χρήματα έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί το ελληνικό δημόσιο και έλειπε κάτι για να συνδέσει αυτά τα χρήματα. Ναι. Και έγινε αυτή η σύνδεση. Κύριε Μάρθα. Η οποία δεν ήθελε και πάρα πολλά χρήματα. Απλά και μόνο ήθελε κάποιους να το τρέξουν και να το λειτουργήσουν. Να καλά το αντικείμενο. Έτσι. Και να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως έγινε, αυτό τέλειωσε. Ναι. Μιλάμε για το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Ωραία. Στο πρόγραμμα, ναι, από εδώ και πέρα, αν περάσουμε λίγο στα δικά σας, εσείς πιστεύετε ότι ακούγεστε, δηλαδή για παράδειγμα μιλήσαμε νωρίτερα για ομάδες και είπατε ότι θα πρέπει κανονικά η ηγετική ομάδα, για να είμαστε ειλικρινείς, του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάτι τέτοιο είπε. Η ομάδα που συντονίζει. Γιατί κάτι ανάλογο είπε και ο κύριος Τσακαλώτος. Ότι θα πρέπει λιγάκι, δεν ξέρω αν ανήκετε στην ίδια συνιστόσα, δεν ξέρω, ή αν απλά τυχαίνει. Ωραία. Τυχαίνει και συμπίπτει να λέτε τα ίδια πράγματα πάντως. Δεν είναι τυχαίο, γιατί και εκείνος ήταν ένας υπουργός οικονομικών. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που λέει, παιδιά, να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, εσείς ως τέλεχος προτείνετε πράγματα, εσείς τα προτείνατε. Και όταν ήσασταν υφυπουργός, προτείνατε πράγματα καινοτόμα για τότε, έτσι. Δεν είδα να ακούγεστε. Δεν σας άκουγαν γιατί λέγανε. Κάποια πέρασαν. Μην είμαστε και αχάρη. Εντάξει, αλλά μιλάμε για τα πολύ προχωρημένα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα πάντοτε υπάρχει ένα σύνολο ιδεών που παραμένουν εκτός προγράμματος. Και αυτή είναι και η δυναμική, μπορώ να σας πω, των κομμάτων. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Ναι. Πάντοτε υπάρχουν ιδέες και απόψεις οι οποίες παραμένουν στο ράφι για ένα χρονικό διάστημα και ενδεχομένως κάποια ώρα κάποιος τις τραβήξει από το ράφι και να τις αναδείξει και να τις εφαρμόσει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας. Να χαθούν. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας πιστεύετε ότι ακούει όλες τις απόψεις ή ακούει και μετακατευθύνεται από την ηγετική ομάδα? Ναι. Ένας πρωθυπουργός καταρχάς εξουσιοδοτεί ένα σύνολο κόσμου να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Άλλο στον χώρο της παιδείας, άλλο στον. Σίγουρα δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Ναι, και βέβαια δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι, δεν είναι το θέμα του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι αδύνατο να τα γνωρίζει όλα. Οποιοδήποτε πρωθυπουργός. Φυσικά. Ναι, συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι της όποιας ομάδας ασχολείται με ένα θέμα να μπορεί να αρπάζει ιδέες, να κλέβει, όπως λέμε. Ωραία. Εισαγωγικά ιδέες δεξιά και αριστερά. Να διαμορφώνει κάποιες απόψεις και να εισηγείται κάποια πράγματα στον Πρωθυπουργό που ενδεχομένως δεν τα είχε στο μυαλό της αυτή εδώ η ομάδα. Mm-hmm. Οι ομάδες διακατέχονται από κάποιες ιδεολειψίες και τι κολλάει το πράγμα. Όχι, δεν αναφέρομαι σε καμιά ιδεολειψία. Ναι. Απλά και μόνο, ξέρετε, η επιστήμη υπάρχει γιατί υπάρχει διαφωνία. Σωστά. Η έννοια της διαφωνίας είναι συνυφασμένη με την επιστήμη. Ναι. Και αν δεν υπήρχε διαφωνία, θα υπήρχε, αν θέλετε, και η δυναμική που θέλει μια επιστήμη. Βλέπετε, βγαίνει κάτι καινούργιο και κατευθείαν ορμάει όλος ο κόσμος να σκίσει και ο επιστημονικός κόσμος. Και μετά διαπιστώνουμε ότι εντάξει, καλές μεν οι κριτικές, αλλά αυτό το καινούργιο δίνει κάτι διαφορετικό. Συχνά δεν δίνει το παραμικρό. Ναι. Αλλά πάντοτε υπάρχει στην επιστήμη αυτή η σύγκρουση των απόψεων με την έννοια ότι υπάρχει μια επιστημονική θέση και έχουμε κάποιες άλλες επιστημονικές θέσεις οι οποίες, ας πούμε, μια κριτική προτείνουν κάτι άλλο. Ναι. Αυτά όλα τα στοιχεία καθοδηγούν την πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή η πολιτική δεν είναι εκτός της επιστήμης.
Οι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν κάποιες λύσεις και θα έρθουν οι πολιτικοί και θα τις προσαρμόσουν με ένα τέτοιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά η δουλειά, η βασική δουλειά είναι επιστημονική δουλειά σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο σε εμάς. Καλά, ναι. Απλά ήθελα να ρωτήσω λιγάκι, επειδή ξέρετε ότι μας πιέζει και ο χρόνος βέβαια. Μικρές ομάδες που κάνουν μια μεγάλη ομάδα. Στο κέντρο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φαίνεται όμως να αποδυναμώνεται. Και θέλω να σας ρωτήσω εδώ, αν βλέπετε στο μέλλον έναν άλλον αρχηγό ενδεχομένως. Εγώ δεν βλέπω να αποδυναμώνεται και δεν νομίζω να υπάρχει αμφισβήτηση. Στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Στο πρόσωπο, εντάξει, το γεγονός ότι ακούγονται κάποιες φωνές και δεξιά και αριστερά, ακούγονται φωνές για χιλιάδες πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάρδα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς καλό καλοκαίρι να έχετε.